Μέσα από μια ογκώδη διαδήλωση στους κεντρικούς δρόμους των Χανίων και μέσα από μια δυναμική συγκέντρωση στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς, εργαζόμενοι έστειλαν ηχηρό μήνυμα ενάντια στη συνεχιζόμενη ακρίβεια, στην απορρίθμιση των εργασιακών σχέσεων και στο κοινωνικό πρόβλημα της έλλειψης στέγης. Είμαστε εδώ, συμμετέχουμε στην πανελληνική απεργία που έχει προκηρύξει η ΓΕΣΕΕ με τα θέματα της ακρίβειας, με τα θέματα των μισθών, με τα θέματα της κατοικίας. Είναι μια κορύφωση διαδικασίας εργατικών αγώνων που έχουν ξεκινήσει εδώ και τουλάχιστον 2 μήνες με τις μεγάλες κλαδικές απεργίες των διανομέων, των υγειονομικών, των οικοδόμων, των εργαζόμενων στα λιμάνια. Μεταξύ των ετοιμάτων των διαδηλωτών ήταν οι πραγματικές αυξήσεις των μισθών, η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο, η λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της κερδοσκοπίας, αλλά και η διασφάλιση προσιτής στέγης για όλους. Οι οικοδόμοι απεργούμε πανελλαδικά σήμερα, με τα μεγαλύτερα εργοτάξια της χώρας να είναι κλειστά, καθολικά. Δεν ανεχόμαστε άλλο αυτή την κατάσταση, οι οικοδόμοι να χτίζουν καθημερινά χιλιάδες κλίνες, να ασφαλίζονται με μόνο 13 ένσημα το μήνα τώρα που υπάρχει ανάπτυξη και για εμάς τους ίδιους η λαϊκή στέγη να είναι πολυτέλεια. Τα τελευταία 15 χρόνια η μισθή μας και η ζωή μας είναι στα τάρταρα. Απεργούμε όμως σήμερα και για αυτούς που δεν μπορούν να απεργήσουν, για όλα αυτά τα παιδιά που δουλεύουν απέναντι στα διάφορα καταστήματα, για τους μισθωτούς δηλαδή που δεν έχουν σωματεία. Στην απεργιακή συγκέντρωση συμμετείχαν αγρότες της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων, ιδιωτικοί υπάλληλοι αλλά και φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης. Εμείς οφείλουμε να αντισταθούμε για να μείνουμε στα χωριά μας και ο κόσμος στην πολιτεία να ξέρει τι τρώει, ντόπια προϊόντα. Είναι μια εταιρεία, παρά το γεγονός ότι δηλώνει κέρδη ρεκόρ χρόνο με το χρόνο, έχει να κάνει αυξήσεις μισθών 14 χρόνια. Εμείς σαν φοιτητές θα στεκόμαστε πλάι στους εργαζόμενους, θα στεκόμαστε πλάι σε οποιαδήποτε απεργία συμβαίνει, για να σταθούμε και πλάι και στα αιτήματα που θέτουν οι ίδιοι εργαζόμενοι, όπως είναι αυτά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Ικανοποιητική ήταν και η συμμετοχή των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΗ, με πολλά σχολεία στα Χανιά να λειτουργούν σήμερα με μειωμένο ωράριο.